Μια μέρα μετά τη 19η μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν στην Ντόχα του Κατάρ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και των Ταλιμπάν, με στόχο να δοθεί ένα τέλος σε ένα πόλεμο διάρκειας 2 δεκαετιών, εξαιτίας του οποίου δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί. Λόγω της κατάστασης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκλωβιστεί στη μακροβιότερη στρατιωτική του συμπλοκή στο εξωτερικό. Νομίζω ότι όλοι όσοι κάθονται εδώ σήμερα γνωρίζουν ότι χρειάστηκε πολλή δουλειά και θυσία για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Και θα χρειαστεί ακόμα περισσότερη σκληρή δουλειά και θυσία για να το κρατήσουμε ζωντανό και για να το αξιοποιήσουμε ώστε οι συνομιλίες να καταλήξουν σε βιώσιμη ειρήνη. Αναλυτές τονίζουν ότι αν και η παρουσία των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι επίτευγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος προς την ειρήνη θα είναι εύκολος. Θέλουμε να δώσουμε στο λαό του Αφγανιστάν τη διαβεβαίωση ότι με πλήρη ειλικρίνεια συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση για την ειρήνη και προσπαθούμε για την ειρήνη και την ηρεμία. Θα ανοίξουμε το δρόμο στο Αφγανιστάν. Ο διαπραγματευτής των Ταλιμπάν επανέλαβε το αίτημα του κινήματός του για ένα ισλαμικό σύστημα στο Αφγανιστάν. Ευρωπαίος διπλωμάτης στην Καμπούλ επισήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός, την οποία οι Ταλιμπάν έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει, αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών.